Προς τη Μίντη θα παραφράσω Μαρσό και θα πω «Ξανθό μαλλί κοντό έχει όνομα ελληνικό». Έρχεται η Φωτεινή Παρνασσά. Θες να σου πω κάτι? Ναι. Σε κοιτάει την ώρα που κάνεις πασαρέλα σχεδόν σαν να είναι ερωτευμένη μαζί σου. Α, καλό αυτό. Αλήθεια. Χαίρομαι. Με αγωνία και τώρα που έρχοσαι, δεν σου έκανε και σσ. Τέλεια. Κοίτα να δεις τι γίνεται με τη ζετάρα εδώ πέρα. Λοιπόν, έχεις μαγειρέψει κάτι, μαγειρεύεις κάτι συγκεκριμένο? Εννοείται. Για πες. Λοιπόν, τον έχω γνωρίσει 15 μέρες, τον Τράκαρα, και έτσι γνωριστήκαμε. Όχι πολύ, λίγο. Τον κάλεσα... Ίσα-ίσα τον ακούμπησες. Δηλαδή. Ίσα-ίσα, ναι. Και έτσι λοιπόν τον κάλεσα σπίτι μου να του φτιάξω τη γαρίδα μακαρονάδα μου, που την κάνω τέλεια. Όντως. Ναι. Και για να τον αποτελειώσω, φτιάχνω και μια μιλόπιτα. Μη μου λες τέτοια πράγματα και θα σου πούνε εκεί πέρα γιατί δεν τα έφερες. Θα σας φέρω την επόμενη φορά, το υπόσχομαι. Αλλά εντάξει, αυτά μας τα πάνε κι άλλες. Όπως και να έχει, παρακαλώ πολύ, είναι η ώρα να βαθμολογήσετε τη Φωτεινή Παρνάσσα. Λοιπόν, θέλω να μου πει η Καζαμπλάνκα τη γνώμη της. Γεια σου, Φωτεινή. Γεια σου, Καζαμπλάνκα. Λοιπόν, το πάνω είναι μεμονωμένο πάνω του καλό, πάνω σου καλό, και το κάτω του... Δηλαδή, δεν ταιριάζουν τα δύο μαζί. Δηλαδή, το πάνω θα ταιρίαζε πάρα πολύ ωραία με μια φαρδιά παντελόνα, μαύρη. Και το κάτω θα το επέλεγα με ένα πουκάμισο με κάτι άλλο από πάνω. Και θα επέλεγα μαύρα παπούτσια. Καλά, στο σπίτι τώρα ήθελα να συνδυάσω ένα ρομαντικό top με κάτι πιο σεξι. Δηλαδή, αν έβαζα αυτό με μια παντελόνα, θα είχαν την ουσία αυτό που ήθελα να φτιάξω. Απλά, όπως προείπα, το πάνω ταιριάζει με κάτι άλλο. Δεν θεωρείς δηλαδή ότι αυτή η μπλούζα... ταιριάζει με το πάνω, γιατί το πάνω είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Καλά, το κάτω εννοείς αυτό, γιατί αυτό το έχω βάλει τώρα για... Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Είναι στο όλο κόνσεπτ. Απλά το πάνω είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και θα ταιριάζει με άλλη ένδυση, δηλαδή με μια μακριά ίσια παντελώνα και γόβες από κάτω. Όχι με το συγκεκριμένο από κάτω. Δηλαδή συμφωνώ. Το αδικεί. Δηλαδή, γιατί σου είπα για τον λόγο που έβαλα τη διάφανη φούστα. Αν ήθελα να φορέσω παντελόνι, θα πήγαινε να φάω ένα εστιατόριο. Αλλά όμως καθόμουν να σπίτι. Έχει σκοπό το κορίτσι. Θα γίνει σαν τα βαφτίσια. Θα ακούμε τη βάφτιση τώρα. Λέει το ίδιο πάλι. Δεν μου είπε όχι όλα πάνω, όχι όλα κάτω. Τα βγάζει και πάνω και κάτω. Είμαι τη άποψη, βγάζουμε ή πάνω ή κάτω. Τώρα η Φωτεινή που ήρθε μπουκωμένη μέχρι εδώ και έβγαλε τα κάτω. Πάλι δεν τη αρέσει. Δικηγόρο. Σωστά. Είναι οι επιλογέ των ρούχων που γίνονται. Και στο συγκεκριμένο η επιλογή δεν είναι σωστή. Άποψή μου. Απλά είναι άποψη προσωπική δική μου, γιατί ορισμένοι θίγονται από ό,τι έχω καταλάβει. Και το παίρνουν πάρα τι πολύ. Θίγονται. Και το παίρνουν πάρα πολύ προσωπικά. Απλά θεωρώ ότι το πάνω δεν ταιριάζει με το κάτω, γιατί είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Θέλει μια παντελόνα ίσια κάτω, με μια ωραία γόβα. Έκανα λάθος, έχει δίκιο. Θα έπρεπε να βάλω τις πιτζάμες μου, να είμαι άνετη, να είμαι πιο safe και να μην υπήρχε κανένας κίνδυνος να φτιάξω styling. Αυτή τη στιγμή ερωτήθη εγώ. Ναι, σου λέω, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Εγώ έχω κάνει λάθος. Έπρεπε να είμαι με τις πιτζάμες και να μην είμαι χωρίς styling και να είμαι safe. Τώρα το κλείνει το δικό μου. Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο, έχεις δίκιο. Έπρεπε να είμαι με τις πιτζάμες και τις γόβες μου. Έχεις δίκιο. Έκανα λάθος. Θα το έχω υπόψη, όμως την άλλη φορά να σκάσω έτσι μύτη με πιτζάμες και θα είμαι safe. Okay. 2,3 είναι ο μέσος όρος. Ευχαριστώ.